Και πάλι ο Κύριος, αγαπητοί μου, εξήλθε για να ευεργετήσει. Μας λέγει ο Απόστολος Πέτρος ότι διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντας τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου. Και πράγματι, όπως μας σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, ότι εκείνη την ημέρα εθεράπευσε ο Κύριος δύο τυφλούς και έναν κοφάλαλον δαιμονισμένον. Ο Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που ενυνθρώπισε, στάθηκε ο Δημιουργός μας. Και εμείς όλοι πέσαμε στο πρόσωπο του Αδάμ. Και ο Δημιουργός μας, Θεός Λόγος, μας λυπήθηκε μέσα στις επιπτώσεις της αποστασίας μας. Και ήλθε ανάμεσά μας. Και βρήκε την ανθρωπότητα σε φοβερή εξαθλίωση. Βρήκε τυφλούς, ενώ μας έκανε με μάτια για να τον βλέπουμε, όπως ο Αδάμ έβλεπε τον Κύριον. Πώς, δεν γνωρίζουμε, γιατί ακόμη τότε δεν είχε ενανθρωπίσει. Βρήκε κοφούς, ενώ εκείνος μας έκανε για να τον ακούμε. Βρήκε σακάτιδες, βρήκε αρρώστους, βρήκε δαιμονισμένους, μας βρήκε να πεθαίνουμε. Και όλα αυτά γιατί οι πρωτόπλαστοι δεν πίστεψαν στην εντολή του Θεού Λόγου, αλλά πίστεψαν στις υποβολές του Σατανά. Δεν πίστεψαν οι άνθρωποι. Για σκεφτείτε. Μεγάλο, τεράστιο λοιπόν πράγμα η πίστη στο Θεό. Και έρχεται τώρα ο Θεός Λόγος ως άνθρωπος και ζητά την πίστη, εκείνη που τροποντινά δεν έδωσαν οι πρωτόπλαστοι εις τον Θεόν Λόγον όταν τους είπε ότι έπρεπε να πιστέψουν στα λόγια του, δηλαδή στην εντολή του. Έτσι, έκτοτε οι άνθρωποι βρίσκονται αρνούμενοι των Θεών. Και όμως, όχι απλώς ο Κύριος που ενυνθρώπισε ζητά την πίστη, αλλά προκαλεί και ασκήσεις για να πετύχουν οι άνθρωποι και να την καλλιεργήσουν και να την αυξήσουν για να μπορέσουν να σωθούν. Και να ένα πρώτο παράδειγμα από τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Αποτείνεται προς τους δύο τυφλούς που επίμονα έκραζαν «Ελέησον ημάς Ιε Δαβίδ» και που σίγουρα ήταν κραυγή πίστεως αφού τον αποκαλούν Ιον Δαβίδ, δηλαδή Μεσσίαν. Και ρωτά ωστόσο ο Ιησούς, πιστεύετε ότι δύναμε τούτο ποιήσε? Πιστεύετε ότι εγώ αυτό που μου ζητάτε μπορώ να το κάνω? Είδατε, πιστεύετε. Αυτό για αυτούς ήταν μια άσκηση πίστεως. Αφού τον ακολούθησαν έως το σπίτι στο οποίο ο Κύριος είχε εισέλθει. Και αφού πήρε τη θετική τους απάντηση με εκείνο το θαυμάσιο που απήντησαν αυτοί, δηλαδή την απάντησή τους «Ναι Κύριε, πιστεύομαι ότι μπορείς αυτό να μας το δώσεις», λέγον, τότε ύψατο των οφθαλμών αυτών λέγον «Κατά την πίστη ημών γεννηθεί το ημίν». Ακούμπησε τα χέρια του, τα δάχτυλά του εις τα μάτια των δύο αυτών τυφλών και είπε «Σύμφωνα με την πίστη που ομολογήσατε,
έτσι να γίνει. Βλέπετε ότι ο Κύριος και πάλι ό,τι του ζητήσουν, πάντοτε θα υπάρχει το στοιχείο της πίστεως, που σήμαινε ότι αν δεν γίνεται η θεραπεία, δεν θα οφείλεται εις τον Ιησούν, αλλά εις την απιστία τους. Πρέπει να πούμε ακόμη ότι αν προσέξουμε, ο Κύριος Ιησούς μετήρχε το την άσκηση της πίστεως, υπογραμμίζω αυτό, την άσκηση της πίστεως εις τους ανθρώπους, έστω και αν τρίτοι άνθρωποι ακόμη μπορούσαν να ενεργούν για λογαριασμό ενός πάσχοντος ανθρώπου. Όπως εμπροκειμένου ήταν οι άνθρωποι που οδήγησαν έναν δαιμονισμένον κοφάλαλον και που ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας το περιγράφει ευθύς μετά την σωτηρία, δηλαδή το θαύμα του ανοίγματος των ματιών των δύο τυφλών. Δαιμονισμένος ήτο και κοφάλαλος ήτο. Κάποιοι άνθρωποι τον οδήγησαν μέχρι εκεί και ο Κύριος τον εθεράπευσε. Στην περίπτωση, θυμηθείτε των τεσσάρων φίλων εκείνου του παραλυτικού που δεν μπόρεσαν να μπουν στο σπίτι που ήταν ο Κύριος και απεστέγασαν, πήγαν από ένα πλαϊνό σπίτι, πέρασαν στη σκεπή του σπιτιού που ήταν ο Κύριος, απεστέγασαν λέει την σκεπή και από εκεί κατέβασαν τον φίλο τους μπροστά εις τον Ιησούν, ο οποίος εδίδασκε. Τι σημειώνει εκεί ο Ευαγγελιστής Μάρκος? Ιδών δε ο Ιησούς την πίστην αυτών. Ποιον αυτόν? Των τεσσάρων φίλων. Δεν είπε την πίστην αυτού, διότι ενήργησαν αυτήν την προσέγγιση οι τέσσερις φίλοι. Την πίστην αυτών. Βλέπετε ότι εδώ ενεργεί και η δύναμη τρίτου ή τρίτων. Λέγει το παραλυτικό, συλλέγω έγειρε κι άρων των γραβατών σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Και εκείνη η θαυμασία γυναίκα, η Χαναναία, που ζητούσε την θεραπεία της κόρης της, η κόρη της ήταν δαιμονιζωμένη και ήταν στο σπίτι της. Τρίτο πρόσωπο λοιπόν παρακαλεί ή εμφανίζει εκείνο που ζητάει ο Κύριος, την πίστη. Ή ακόμη βλέπει και την πίστη του εκατοντάρχου, Ρωμαίος ήτο. Πίστευε όμως τον αληθινό Θεό και θεραπεύει τον δούλον του. Κύριε λέει, ο δούλος μου δεινός βασανίζεται, και ο Κύριος θεραπεύει. Δηλαδή η πίστη τρίτων προσώπων. Επιμένω σε αυτό. Γιατί αλλιώτικα πως θα μπορούσε να εξηγηθεί ότι τρίτοι άνθρωποι μπορούν να προσεύχονται για κάποιον ή για κάποιους? Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, παρότι εκεί δεσπόζει η εκ του νόμου δικαίωσης, όμως ζητείται η πίστης. Δηλαδή σαν να υπάρχει, σαν να επικρατεί η λεγόμενη Διαθήκη της πίστεως, ενώ έχουμε τη Διαθήκη του Σινά, τη Διαθήκη του Νόμου, την εκ του νόμου δικαίωση, προκειμένου για αυτήν την δικαίωση της πίστεως ο Κύριος, το ίδιο πρόσωπο, ο Θεός Λόγος, ενεργεί και στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Νόε, για παράδειγμα, επίστευσε εις τον Θεόν που του είπε περί του κατακλυσμού. Παρότι από τότε που του το είπε ο Θεός επέρασαν 120 χρόνια. Θα μπορούσε να πει, Κύριε πότε? Και 120 χρόνια εδούλευε στην κατασκευή της Κιβωτού. Το ίδιο και ο Αβραάμ. Επίστευσε εις τον Θεόν, φύγε από την πατρίδα σου και πήγαινε εκεί που θα σου πω, και ούτω καθεξής. Και μάλιστα ο Αβραάμ μπήκε σε μια περιπέτεια πίστεως, αφού πέρασε επί σειρά ετών εις την άσκηση της πίστεως, από την υπόσχεση τέκνου
«Μα πότε, Κύριε, θα κάνω παιδί?» «Θα κάνεις παιδί». 90 χρονών έφυγε. Πέρασαν άλλα 10 χρόνια. 100 χρονών έφτασε. Και πίστευε στον Κύριο μέχρι τη θυσία που του εζητήθη, βέβαια δεν πραγματώθηκε, αυτού του ιού του που τον απέκτησε εκατοντούτης. Ακόμη από τη χείρα εις τα σάρεπτα, στην Παλαιά Διαθήκη, που εζητήθη η πίστης. Δεν έχω, λέει, τίποτα στον προφήτη Ηλία. Έχω λίγο αλευράκι, έχω λίγο λαδάκι και βγήκα να μαζέψω, δύο ξυλάρια, δηλαδή να βάλω φωτιά και να τα κάνω με ψωμάκι. Δύο ξυλάρια. Δηλαδή δυνάμει της ακτής του ενεργίας του Τιμίου Σταυρού εις την Παλαιάν Διαθήκη. Δύο ξυλάρια. Αν ρίξουμε μια ματιά στην προς Εβραίους επιστολή στο 11ο κεφάλαιο, θα δούμε, αγαπητοί μου, ότι εκεί εξημνείται η πίστη. Με την πίστη, λέγει, κατέβηκε ο Ιακώβ εις την Αίγυπτον. Σταχυολογώ, γιατί είναι πολλά τα γραφόμενα. Με την πίστη μίλησε ο Ιωσήφ και είπε για την επιστροφή του λαού και ζήτησε όταν θα επιστρέψει ο λαός στην γη της υποσχέσεως της Ευαγγελίας, θα πάρετε μαζί σας και τα δικά μου οστά. Γιατί πέρασαν πολλά χρόνια έως ότου γίνει αυτό. Κατέβηκαν 75 άνθρωποι στην Αίγυπτο, ο Ιακώβ και η οικογένειά του, και επέστρεψαν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Με την πίστη ο λαός οδηγήθηκε εις την έρημον. Τι θα φάμε στην έρημο? Με την πίστη. Ίσως υπενόησαν, φαντάστηκαν ότι ο Θεός θα τους έριχνε το μάνα 40 ολόκληρα χρόνια εις την έρημο. Με την πίστη ακόμη ο λαός ενίκησε τους Αμαλικίτας, οι πρώτοι που επετέθησαν εναντίον των Εβραίων, και μάλιστα και εδώ με την άκτιστη ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, γιατί ο πόλεμος κράτησε μόνο μία ημέρα, τόσο κρατούσαν οι πόλεμοι στην αρχαιότητα. Όταν ο Μωυσής είχε τα χέρια του έτσι εις τύπον σταυρού, και ήταν ηλικιωμένος άνθρωπος, πώς να μπορέσει να κρατάει ολόκληρη την ημέρα τα χέρια του εκεί? Δύο του κρατούσαν από κάτω τα χέρια, γιατί όταν υπέστελε τα χέρια του, τα κατέβαζε, νικούσαν οι Αμαλικίτες, και όταν είχε τα χέρια του εκεί, νικούσαν οι Εβραίοι. Δυνάμει, θα επαναλάβω, της ακτής του ενεργίας του Τιμίου Σταυρού, πρώτου ιστορικού δηλαδή σταυρού που επήχθη στο Γολγοθά. Θα έλεγε κανείς, με εκείνα που αναφέρει ο Απόστολος, και πόσα άλλα δεν αναφέρει, αν αρχίσει να αναδυθεί την Παλαιά Διαθήκη, θα έλεγε κανείς εκείνο που γράφει εις αυτό το κεφάλαιο, επιλείψει με διηγούμενον ο χρόνος. Θα με πάρει ο χρόνος να διηγούμε τόσα και τόσα. Και όλα αυτά, αγαπητοί μου, δεν ήσαν τίποτε άλλο παρά ασκήσεις, υπογραμμίζω, πίστεως στο λαό του. Όλοι οι δίκαιοι, λέγει στην προς Εβραίους ο Παύλος, κατά πίστην απέθανον ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά πόρωθεν αυτάς ειδώντες. Είδαν αυτάς τας επαγγελίες, τας υποσχέσεις, τις είδαν, λέει, από μακριά. Και ασπασάμενοι προσκύνησαν. Από μακριά προσκύνησαν. Και ομολογήσαντες ότι ξένοι και παρεπίδημοι είναι επί της γης. Και ομολόγησαν ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι, ζητούντες άλλην πατρίδα, όχι τη γη. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικότατο είναι ότι οι ασκήσεις αυτές πίστεως είναι ασκήσεις πολλού κόπου, πολλού πονού και πολλής περιπετίας. Προσέξτε αυτό το σημείο. Όταν ο Θεός επιστρέφει το λαό του στη γη της Επαγγελίας, μόνο την Ιεριχώ του εχάρισε αμαχητή άνευ πολέμου,
έπεσαν τα τείχη και κατέλαβαν την πόλη οι Εβραίοι. Όσες άλλες πόλεις στη γη Χανάν κατέκτησαν, που είχε υποσχεθεί ο Θεός εις τον Αβραάμ, τις κατέκτησαν κατόπιν πολέμου. Και μάλιστα να δείτε, η Ιερουσαλήμ δεν κτίστηκε από τους Εβραίους. Η Ιερουσαλήμ με το ίδιο όνομα, η Ιερουσαλήμ, εκτίστηκε από τους Ιεβουσαίους και την κατέκτησε ο Δαβίδ. Δεν μπόρεσαν άλλοι να την κατακτήσουν. Γι' αυτό και λέγεται η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, εκεί στην επί του όρους ομιλία, όταν ο Κύριος ομιλεί για τον όρκο που και τα λοιπά. Είδατε του μεγάλου βασιλέως, του Δαβίδ. Πότε δηλαδή, το λιγότερο 400 χρόνια μετά την είσοδό τους στην γη της Επανελλήνιας. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί? Ότι υπόσχεται ο Θεός, δοκιμάζει την πίστη σου, ή καλύτερα σε βάζει στην περιπέτεια της ασκήσεως της πίστεως και θα το δώσει αυτό το οποίο σου είπε. Μα δεν υπάρχει μα. Πάντως ο Αβραάμ εδικαιώθη από την πίστη. Το λέγει σαφώς στο βιβλίο της Γενέσεως και από εκεί το καταχωρεί μετά ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Επίστευσαν Αβραάμ και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνην. Επίστεψε ο Αβραάμ και λογαριάστηκε εις δικαίωσιν, δηλαδή σε σωτηρία. Δεν εσώθη από την τήρηση των εντολών, που ακόμη βεβαίως δεν είχε δοθεί ο νόμος, αλλά εσώθη από την πίστη. Είναι καταπληκτικό. Έχουμε όμως και τους ανεπιδέκτους ασκήσεως στην πίστη, όπως έχουμε παιδιά ανεπίδεκτα μαθήσεως, όπως έχουμε στρατιώτες ανεπιδέκτους ασκήσεως, έτσι και εδώ έχουμε και ανεπιδέκτους στην πίστη, ανεπιδέκτους πίστεως στην πίστη, ασκήσεως συγγνώμη στην πίστη. Και πρώτοι είναι οι Φαρισαίοι, οι ταλέποροι αυτοί άνθρωποι, οι τραγικοί αυτοί άνθρωποι. Και όχι απλώς ανεπίδεκτοι, αλλά και βλάσφημοι. Διότι μετά από την θεραπεία των δύο τυφλών, την ίδια ημέρα, και του δαιμονισμένου, ευθύς μετά, αγαπητοί μου, έλεγον οι Φαρισαίοι, «Εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια». Ακούσατε? Ότι ο Ιησούς με τη δύναμη του Βελζεβούλ βγάζει τα δαιμόνια. Περίεργα πράγματα. Ανεπίδεκτη όντως πίστεως. Ο Παύλος θα μας πει, ου πάντων η πίστης. Δεν είναι για όλους η πίστης. Για όλους είναι. Αλλά δεν είναι επιδεκτική για όλους. Και το γράφει αυτό ο Παύλος για να επισημάνει ότι οι άπιστοι θα μένουν άπιστοι. Και μάλιστα από ένα περιστατικό που ζητάει από τους Θεσσαλονικείς, γιατί ο Παύλος τι περιπέτειες πέρασε, και ζητάει τώρα από τους Θεσσαλονικείς να προσευχηθούν για αυτόν ή να ριστώμεν, λέγει, για να γλιτώσουμε από τον ατόπων και πονηρών ανθρώπων. Και εκεί προσθέτει ούγαρ πάντων η πίστη, διότι δεν είναι για όλους η πίστη. Πρέπει να εννοήσουμε με όλα αυτά, αγαπητοί μου, ότι ο Κύριος Ιησούς σε κάθε εποχή στους δικούς του ανθρώπους υποβάλλει ασκήσεις πίστεως. Το έχουμε αυτό αντιληφθεί? Έχουμε δοκιμάσει αυτήν ακριβώς την υποβολή ασκήσεως που ασκεί σε εμάς ο Κύριος Ιησούς? Είναι η πειρασμή της καθημερινότητος. Είναι οι πειρασμοί της καθημερινότητος. Σε αυτούς γογγίζομαι? Πώς πιστεύουμε και ζούμε το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού? Ο Κύριος Ιησούς εκινήθη στην ιστορία και κινείται πάντοτε εν ασθενία. Θα πει εν ασθενία. Δεν έρχεται σαν οδοστρωτήρας να επιβάλλει το θέλημά του, να ανοίξουν οι ουρανοί, να δουν οι άνθρωποι. Τότε η πίστη καταργείται. Η πίστη καταργείται. Η πίστη καταργείται. Αν έρθει
εν δυνάμει, έρχεται ασθενία ακριβώς για να καλλιεργηθεί η πίστη. Επιτρέπει ακόμη στον Ηρώδη για το δικό του το πρόσωπο να τον διώξει. Επιτρέπει ακόμη και στο λαό του να τον σταυρώσει. Αυτό που είπε στον Παύλο ισχύει για κάθε εποχή και για κάθε άνθρωπον. Η γάρ δυναμής μου εν ασθενία τελειούται, διότι λέει η δική μου η δύναμις ολοκληρούται δια της δικής σου ασθενίας, δια της ασθενίας του καθενός. Τι είμαι εγώ ο άνθρωπος? Μόνο εάν ο Θεός βοηθήσει. Και όμως έτσι γίνεται και πραγματώνεται, και είναι η καρδία της ασκήσεως, της πίστεως. Και μέσα στο κλίμα αυτό της ασθενίας, την ασθένεια τη βάζω εντός αγωγικών, δηλαδή της αδυναμίας, ο άνθρωπος παίρνει μαθήματα πίστεως, δέχεται τις ασκήσεις της πίστεως. Αγαπητοί, μέσα στην ανεμοζάλη της ιστορίας και μάλιστα της εποχής μας, ο Κύριος μας προβάλλει διαρκώς ασκήσεις πίστεως. Τις διακρίνομαι. Στο Δαβίδ προέβαλον οι εχθροί του. Πού έστεινε ο Θεός σου? Τι περιπέτειες περνούσε? Προσέξτε, ο Δαβίδ εχρίστη βασιλεύς. Πριν πεθάνει ο Σαούλ, τον έκρισε ο Σαμουήλ κρυφά εις τη Βηθλέμ, στο σπίτι του. Τον έκρισε βασιλέα. Και όμως μετά από την χρήση της βασιλέα, ο Δαβίδ περνάει περιπέτειες επί περιπετειών. Να εδώ είναι τώρα η άσκηση της πίστεως. Κύριε, εσύ με έχρισες βασιλέα και τώρα επιτρέπεις να περνώ τέτοιες περιπέτειες μέχρι θανάτου? Και τον διασώζει ο Θεός. Αυτή είναι η άσκηση της πίστεως. Και λέγει ο Δαβίδ ότι του λέγαν ή γύρω ότι πού έστεινε ο Θεός σου? Πού είναι ο Θεός σου στον οποίον πιστεύεις να σε σώσει? Ό,τι έλεγαν και στον Ιησούν επί του Σταυρού. Και σήμερα η γύρω μας, αγαπητοί μου, ακόμη και οι εκοσμικευμένοι βεβαίως, χριστιανοί μας, μας λέγουν τον ίδιο λόγο. Πού έστεινε ο Θεός σου? Αγαπητοί, όταν ο Κύριος έμεινε 40 ημέρες μετά την Αναστασή Του με τους μαθητάς Του, εκτός από την αποκάλυψη των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού που τους ανέφερε, διαρκώς τους έκανε ασκήσεις πίστεως. Στους δύο προς Εμαούς περιπατεί μαζί τους εν εταίρα μορφή. Δεν τον αναγνωρίζουν. Παρά την λίμνη της Τιβεριάδος αποκαλύπτεται και συγκαλύπτεται. Αυτό το περίεργο, το αποκαλύπτεται και συγκαλύπτεται. Ο λόγος του Ιωάννου, που είναι ένα πλοιάριο 200 πύχες, δηλαδή 100 μέτρα από τη θάλασσα, λέγει ο Κύριος περιπατούσε επί των Αιγιαλών, και ο Ιωάννης λέει στον Πέτρο, ο Κύριος εστίν. Αποκάλυψης. Ο Κύριος εστίν. Όταν βγήκαν έξω και τους παρέθεσε πρωινό ο Κύριος, βρήκαν ανθρακιάν και οψάριον λέει επικείμενον, και τους είπε, δεύτε, ελάτε να αριστήσετε, να πάρετε το πρωινό σας. Αν και εκείνος του ζητούσε πρωινό από μακριά, παιδεία, έχετε έτσι προσφάγιον? Και εκείνοι είπαν, ου, δεν έχουμε. Ακούστε τι γράφει ο Ευαγγελιστής, ο οποίος είπε, ο Κύριος εστίν. Ακούστε τώρα τι γράφει, δύο στίχους πιο κάτω. Ουδείς δε ετόλμα των μαθητών, εξετάσε αυτόν, σι τις ή. Κανείς δεν τολμούσε να τον ερωτήσει, ποιος είσαι? Ειδώτες ότι ο Κύριος εστίν, γνωρίζοντας ότι είναι ο Κύριος. Άσκηση φοβερή, άσκηση πίστεως, άσκηση πίστεως. Ο Κύριος λοιπόν έτσι έκανε στους μαθητάς του, το ίδιο κάνει και σε μας, αρκεί να μπορούμε αυτό να το διακρίνουμε. Μας αφήνει πολλές φορές να τρομάξουμε και να βοήσουμε, όπως ο Πέτρος
καταποντιζόμενος στην θάλασσα. Γιατί τι είπε, εάν είσαι εσύ ο Ιησούς, πες μου να έρθω τέτοια ώρα να περιπατεί επάνω στη θάλασσα. Μα περίεργα πράγματα είναι αυτά. Γι' αυτό λέει, εάν είσαι εσύ ο Ιησούς, νύχτα, τρεις τη νύχτα, πες να έρθω κοντά σου. Κάπου δίστασε και βουλιάζει και έκραξε, λέει ο Πέτρος, Κύριε σώσε με. Μας ασκεί ο Κύριος στην πίστη. Γιατί? Γιατί έρχονται οι μέρες πονηρές. Είναι οι μέρες του Αντιχρίστου και πολλοί θα πιστέψουν στον Αντιχρίστο όπως οι πρωτόπλαστοι εις τον διάβολον. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε γυμναστεί εις την πίστη. Ποτέ μην αγανακτήσουμε. Ο Κύριος μας είπε, ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται.